Τώρα, να σας πω, επειδή έχει ξανανοίξει τις τελευταίες ημέρες το κεφάλαιο ευθανασία, δεν ξέρω αν το αγγίζετε εσείς καθόλου ή αν έχετε κάτι να μας πείτε για αυτό το θέμα που ξεκίνησε και πάλι έτσι δειλά-δειλά από κάποιους, λιγότερο δειλά από κάποιους άλλους. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ ευαισθητο θέμα. Σχεδόν κάθε οικογένεια στην Κύπρο έχει ένα δικό της άνθρωπο. Για παράδειγμα, εμένα η γιαγιά μου είχε καρκίνο στα τελευταία στάδια, δηλαδή 3-4 μήνες πριν πεθάνει. Μας έλεγε σκοτώστε με, δεν αντέχω τον πόνο, δεν μπορούσε, δεν υπήρχε περίπτωση να κλειτώσει. Ναι. Είναι ευαίσθητο θέμα, Κατερίνα, αλλά θα πρέπει να δούμε, το κράτος πρέπει να προχωρήσει άμεσα το νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δηλαδή πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στους ανθρώπους να έχουν επιλογές. Ναι. Και όταν προχωρήσει το νομοσχέδιο με την ανακουφιστική φροντίδα, το οποίο από ό,τι γνωρίζω έχει πολύ αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες και δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι θα αυξηθούν οι αυτοκτονίες λόγω κατάθλιψης και αυτά είναι κουρουφέξαλα. Mm-hmm. Θα υπάρχουν, όποιος διαβάσει το νομοσχέδιο θα δει ότι υπάρχουν πολύ αυστηρές διασφαλιστικές δικλείδες, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, είναι πρώτη επιλογή ανακουφιστική φροντίδα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ναι, όντως. Θα πρέπει όμως να τα βρουν. Γιατί κολλάει το νομοσχέδιο, ενώ... Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Βλέπετε και μεταξύ των βουλευτών φαίνεται δεν συμφωνούν, αλλά είναι ένα δικαίωμα και δεν μιλώ αν το επιτρέπει η θρησκεία μας ή δεν το επιτρέπει η θρησκεία μας. Ο καθένας όταν φτάσει σε αυτή τη θέση δεν μπορεί να κατακρίνει κάποιον αν θέλει να φύγει ή όχι, αλλά θα πρέπει να του δώσουμε επιλογή. Μάλιστα, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ περιορισμένα υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας και το ξέρουμε όλοι. Περάσαμε, έχουμε πολύ άσχημες εμπειρίες όλοι μας από αυτή την κατάσταση σχεδόν. Έχετε δίκιο. Και γι' αυτό το λόγο είναι που ζητούν και ήδη οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας όταν φεύγουν, για παράδειγμα, από το νοσοκομείο ή όταν χρήζουν τέλος πάντων μίας βοήθειας παραπάνω για να μην μένουν και να πιάνουν τα κρεβάτια του νοσοκομείου, έτσι όπως λένε όλοι, να πηγαίνουν σε χώρους οι οποίοι να μπορούν να τους προσφέρουν κάτι ουσιαστικό και κάτι τους οποίους τους ανθρώπους να τους βοηθάει για το υπόλοιπο της ζωής τους, όποιος και να είναι αυτόν. Ξανανοίξαμε αυτή την κουβέντα. Ήρθαν τα κέντρα μετά σε κάποια σύγκρουση μαζί με τα κέντρα ευγυρίας. Είναι όλα αυτά, αλλά κάποιος πρέπει να πάρει επιτέλους τις αποφάσεις, γιατί... Είναι ακριβώς, Κατερίνα, είναι μεγάλο, είναι τεράστιο κεφάλαιο να αρχίσουμε από τα κέντρα αποκατάστασης, να πάμε στη φροντίδα στο σπίτι. Είναι πολλά κεφάλαια τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ότι πρέπει να κλείσουμε. Και δεν σου τα παρέχει και κανένας δωρεάν, κύριε Αντωνίου, έτσι. Δεν είναι ότι σου τα παρέχει κάποιος δωρεάν. Ακριβώς. Δεν είναι ότι είναι μέσα στο γεσί, για παράδειγμα. Είναι το κάθε ένα πράγμα κοστίζει και μια περιουσία για τα θέματα αποκατάστασης, για παράδειγμα. Σίγουρα. Γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση να κινηθεί τάχιστα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο που υποφέρει. Πραγματικά υποφέρει. Λοιπόν. Και δεν αξίζει τέτοια συμπεριφορά από ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2024. Πραγματικά είναι με λύπη που το λέω ότι έχουμε ανθρώπους που υποφέρουν και εμείς σφυρίζουμε διάφορα και αφήνουμε τα νομοσχέδια να τρέχουν και αν κάτσει η Επιτροπή να το δει και αν ο τάδε βουλευτής ή ο τάδε υπουργός αποφασίσει ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, θα πρέπει να αποφασίσουν τελικά ποιες είναι οι προτεραιότητες. Mm-hmm. Όταν καταλήξουν στις προτεραιότητες, θα καταλήξουν και στα κέντρα αποκατάστασης και στην ανακουφιστική φροντίδα και σε όλα τα άλλα που πρέπει ένα κράτος να έχει. Μάλιστα.